Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Επιστροφές χρημάτων σε συνταξιούχους. Θα πάρουν πίσω χιλιάδες ευρώ 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Οι λαθοκρατήσεις στις συντάξεις θα αποκατασταθούν αρχές του 2018. Δόθηκε ήδη εντολή για υπολογισμό των ποσών ανά άτομο, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιστροφές να γίνουν σε δόσεις ή με συμψηφισμό οφειλών. Αυλαία τώρα στο σκάνδαλο με τα ορθοπαιδικά στο ΙΚΑ. Μετά από 13 χρόνια καταδικάστηκαν, αλλά έπεσαν στα μαλακά 2 γιατροί και 1 προμηθευτής. Συνεχίζεται η κατάσβεση στη Δυτική Αχαΐα. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις δάσους, λιοστάσια και αμπέλια. Για κίνδυνο πλημμυρών προειδοποιούν τώρα οι κάτοικοι. Μπαράζ διαρρήξεων στην Κάτω Αχαΐα με την δύση του ηλίου. Έκαναν ντου σε σπίτια και αφαιρούσαν ό,τι πολύτιμο έβρισκαν. Άνω κάτω έκαναν τα δωμάτια οι δράστες. Προβληματισμός τώρα στην πυροσβεστική από την χθεσινή φωτιά στην οδό Κανακάρη. Δεν μπορούσε να περάσει το πυροσβεστικό όχημα. Αυτοκίνητα ήσαν παρκαρισμένα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Χρησιμοποιούν τη διανοιχμένη οδό για πάρκινγκ. 4 θάνατοι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. 2 κρούσματα σε Αχαΐα και Ηλία και 36 στην Αργολίδα από τις αρχές του χρόνου. Ανησυχία στις αρχές. Χωρίς προαστιακό σήμερα η Πάτρα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών εξήγηλε απεργία μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Παναχαϊκή τώρα, για να περάσουμε στα αθλητικά, επικράτησε τη Σπάρτη με 2-1 στο τελευταίο της τεστ πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Οι κοκκινόμαυροι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δίκαια πήραν την νίκη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Την Τετάρτη δίνει το πρώτο της επίσημο αγώνα για το κύπελο Ελλάδας με την αναγέννηση Καρδίτσας στην Αγιά. Και εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.